Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας, η 20η του Μάρτη. Με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Μια ημέρα που έχει ως στόχο την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του υγιούς στόματος. Γι' αυτό και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Δίκτυο Οδοντιάτρων των Μονάδων Ευθύνης της, το συντονιστή οδοντιάτρων κύριο Κώστα Βλασιάδη και την αναπληρώτρια συντονίστρια Μαρία Αλεξάκη, υλοποιούν σειρά δράσεων σε όλο το νησί. Όπου κάνω λάθος, κύριε συντονιστή, κύριε Κώστα Βλασιάδη, να με διορθώσετε. Καλημέρα σας από τον 984. Πολύ καλημέρα σας. Δεν κάνετε κανένα λάθος. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι να προσθέσω μόνο ότι γενικά πρέπει να ξέρουμε ότι όλο το έτος θεωρείται έτος σωματικής υγείας. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Παγκόσμια Εταιρική Ομοσπονδία, έχουν ορίσει το 2004 ως παγκόσμιο έτος για τη σωματική υγεία. Mm-hmm. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η 7η είπε... κάνει μια σειρά, ένα τριήμερο δράσεων. Όλα τα κέντρα υγείας της Κρήτης θα κάνουν Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τη σωματική υγεία. Γιατί η σωματική υγεία, πρέπει να σου πω ότι το ξέρουμε όλοι βέβαια, ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής υγείας. Και το, ας το πούμε έτσι, το μήνυμα είναι ένα χαρούμενο στόμα, είναι ένα χαρούμενο σώμα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι είναι ένα σύνολο όλο, καθώς είπαμε ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής υγείας, αλλά και της ποιότητας ζωής του ατόμου. Πρέπει λοιπόν να αποτελεί προτεραιότητα υψηλής σημασίας, καθώς επηρεάζει ιατρικούς, κοινωνικούς και δημοσιονομικούς παράγοντες. Γιατί εκτός από το χαρούμενο σώμα και χαρούμενο στόμα, πρέπει να βάλουμε, να συνεχίσουμε αυτό το σλόγγαν, να το πω έτσι, και ένα χαρούμενο πορτοφόλι. Γιατί η σωματική υγεία επηρεάζει πάρα πολύ και το κάθε νοικοκυριό. Καθώς ξέρουμε και έχουν βγει έρευνες και έχουμε πει παντού ότι κάθε νοικοκυριό επιβαρύνεται για τα έξοδα της οδικής φροντίδας με το 1/3 των συνολικών δαπανών που δαπανά δηλαδή κάθε χρόνο για την υγεία του. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μιλάτε, κύριε Βλασιάδη, για δράσεις σε όλα τα κέντρα υγείας όλης της Κρήτης για το τριήμερο από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Τι ακριβώς εννοείτε δηλαδή ότι θα γίνει? Λοιπόν, σήμερα στο κέντρο υγείας Ηρακλείου, στο κέντρο υγείας Ρετίνου, στο κέντρο υγείας Χανίων, στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, στο κέντρο υγείας Καστελίου, στις Μοίρες, στο Τζερμιάδο, στα Νόγια, στη Βάμο, στο Χάρακα, θα γίνουν δράσεις ενημέρωσης είτε προς τα σχολεία είτε προς το προσωπικό των κέντρων υγείας σχετικά με τη σωματική υγεία και την πρόληψη, τη σημασία της πρόληψης. Αύριο, ημέρα Πέμπτη, στο Σιτία, στο νοσοκομείο Κεντρικής Σιτίας, αλλά μέχρι και στο κέντρο υγείας Καντάνου, όλη η Κρήτη, από τη μια άκρη από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά, όλα τα κέντρα υγείας, όλα θα γίνονται δράσεις, σχολεία. Στον κόσμο γενικά θα ενημερώσουμε για την πρόληψη, τη σημασία της πρόληψης. Την Τετάρτη, την Παρασκευή, συγγνώμη, τελευταία μέρα, θα επισκεφθούμε το κέντρο διημέρειας χειμερής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, το δικαίωμα στη ζωή, που είναι στο Άλλο Καλέσα. Θα δούμε τα παιδιά, θα ενημερώσουμε τους όσους ασχολούνται με τα παιδιά αυτά. Γενικά είναι δράσεις που κάθε χρόνο η 7η είπε τις κάνουμε. Και άλλες χρονιές, πάλι πέρυσι, είχαμε πάει σε ειδικά σχολεία. Είχαν έρθει ειδικά σχολεία στα νοσοκομεία της Κρήτης. Εξετάσαμε παιδιά. Πήγαμε στην πλατεία Ελευθερίας και ενημερώσαμε παιδιά, τους γονείς, το κοινό για τη σημασία που έχει η πρόληψη στη σωματική υγεία. Γιατί καλύτερα το προλαμβάνει παρά το στρατεύει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά το πιο σημαντικό, κύριε Βλασιάδη, είναι το εξής ένα. Ότι δεν είναι μόνο η ενημέρωση, είναι και η εξέταση των παιδιών. Διότι μέσα από αυτή την εξέταση ξεκινάνε και τα υπόλοιπα. Και αν στο προλαμβάνει, υπάρχουν και κάποιες άλλες δράσεις που μπορούν με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν και τον οικονομικό προϋπολογισμό, δηλαδή να μην επιβαρύνουν την οικογένεια, νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο, έτσι, γιατί ξέρουμε ποια είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Έτσι ακριβώς.
Γι' αυτό σας είπα και το κόστος του 1 τρίτο του συνολικού κόστου μιας οικογένειας, ενός νοικοκυριού. Τώρα με τις δράσεις αυτές που θα κάνουμε δεν θα είναι απλά ενημερωτικές. Θα εξεταστεί κόσμος, θα εξεταστούν παιδιά και συγχρόνως θα τους δώσουμε και οδηγίες σωματικής υγιεινής. Πρέπει να μάθουν τη σημασία που έχει η σωστή διατροφή. Όχι μόνο για τη σωματική υγεία, αλλά γενικά για τη γενική υγεία. Πρέπει να μάθουν ότι πρέπει να πηγαίνουν στον οροδίατρο το λιγότερο δύσκολο χρόνο. Και πρέπει να μάθουν και τη σημασία, πόσο σημαντικό είναι το να βουρτσίζουν τα δόντια τους τουλάχιστον δύο φορές τη μέρα. Γιατί να σας πω κάτι. Μπορεί να το θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας, αλλά μέσα από τις δράσεις αυτές, να ξέρετε, φαίνεται ότι υπάρχει κόσμος που δεν βουρτσίζει τα δόντια. Μα επειδή είναι το αυτονόητο. Για να μην σας πω ούτε μια φορά το μήνα, που να σου το πω. Μα επειδή όλο αυτό εσείς το θεωρείτε από τη δική σας την πλευρά αυτονόητο, για μας επειδή είναι αυτονόητο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είμαστε και τόσο σχολαστικοί με τη σωματική μας υγεία. Έτσι ακριβώς. Είμαστε όμως, να σας πω τώρα, είμαστε τυχεροί εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή, εγώ στον τονιστή το βλέπω. Έχουμε την άμεση συμπαράσταση της έβδομης ΥΠΕ, δηλαδή η υγειονομική περιφέρεια σε όλες τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε, είτε πρόκειται για ενημέρωση του κοινού, είτε πρόκειται για ενημέρωση παιδιών στα σχολεία, είτε πρόκειται για τις υγειονομικές ομάδες γενικά να ενημερώσουμε δηλαδή τους επαγγελματίες υγείας και άλλων ειδικοτήτων, ούτως ώστε να ενημερώνουν τους ασθενείς τους, έχουμε την έβδομη ΥΠΕ πάντα στο πλάι μας. Και η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της 7ης ΥΠΕ, αλλά και κάθε τμήμα της 7ης ΥΠΕ είναι γενικά μαζί μας. Γιατί, να σας πω κάτι. Το θέμα Παγκόσμια ημέρα δεν είναι κάτι τόσο απλό, γιατί ακούμε και λέει Παγκόσμια ημέρα σωματικής υγείας ή Παγκόσμια ημέρα διαβήτη. Το ακούει κάποιος και λέει εντάξει και τι έγινε. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το νόημα. Και αυτοί που το βγάλαν και ορίσανε ότι αυτή η μέρα είναι παγκόσμια ημέρα για κάτι, το σκεφτήκαν πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι είναι χρέωση, υποχρέωση κάθε περιφέρειας και κάθε υγειονομικής περιφέρειας όταν πρόκειται για θέματα υγείας να τονίζει τον ορισμό αυτό. Παγκόσμια ημέρα σωματικής υγείας. Γιατί? Τι είναι η παγκόσμια ημέρα? Είναι ένα κάλεσμα ενδυνάμωσης. Είναι να κάνουμε δυνάμωσης για ανάληψη δράσης, ώστε οι άνθρωποι να ενημερωθούν λεπτομερώς σχετικά με τη σημασία στην προκειμένη περίπτωση της σωματικής φροντίδας και να εκτιμήσουν την εξαιρετική της πρόληψης. Οπότε είναι μια σημαντική ημέρα η σημερινή για τη σωματική υγεία και γενικά όλες οι μέρες που θεωρούνται συγκεκριμένες ημέρες παγκόσμιες για κάτι και ειδικά όταν πρόκειται για θέματα υγείας πρέπει να τις προβάλλουμε και να κάνουμε τα πάντα. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε ότι μιλάμε για Παγκόσμιο Έτος Στοματικής Υγείας το 2024, όπως επίσης κύριε Βλασιάδη, για όλα αυτά τα οποία λέτε υπάρχουν εκείνα τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δείχνουν πόσο εμείς απρόσεκτοι ή προσεκτικοί μπορεί να είμαστε και οι έφηβοι και οι μεγαλύτεροι. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα αναφέρετε αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν θα αναφερθώ σε νούμερα, γιατί τα νούμερα και τα ξεχνάμε και κουράζουμε. Το θέμα είναι ότι έχουμε περάσει, θα σας πω μόνο κάτι για να το κάνουμε, έχουμε περάσει την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Εκεί φάνηκαν τα πάντα, φάνηκε το χάσμα μεταξύ σε πώς οι εύποροι και σε κατώτερα οικονομικά κλιμάκια, πώς μεγάλωσε το χάσμα όσον αφορά την ειδική περίθαλψη. Πώς δηλαδή διαλύθηκαν οι ανισότητες, πρόσβαση στην ειδική περίθαλψη. Περιορίστηκαν οι δυνατότητες για επίσκεψη στον οδοντίατρο. Και πλέον οι ασθενείς άρχισαν να έρχονται στα νοσοκομεία για αντιμετώπιση του επίγοντος. Επίσης, φάνηκε πάρα πολύ πόσοι οδοντίατροι φύγανε στο εξωτερικό. Και όλα αυτά τους λέω είναι από στοιχεία της Ελστάτ ή της Eurostat. Ακόμα και σήμερα να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, νέοι Έλληνες, που δεν επισκέπτονται τον οδοντίατρό τους. Παρά το ότι έχουν προβλήματα με τα δόντια τους, δεν μπορούν να τον επισκεφτούν για οικονομικούς λόγους ή και για άλλες φορές λόγω άγνοιας ή λόγω των δόντων. Ισχύει και στην Ευρώπη αυτό. Υπάρχουν και στην Ευρώπη πολλοί που δεν επισκέπτονται τον οδοντίατρο ενώ έχουν ανάγκες. Αλλά εμείς φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα ποσοστό γύρω στο 4-5% είναι το ποσοστό του δικό μας μεγαλύτερο από ό,τι στην Ευρώπη, από ό,τι σε άλλες χώρες. Τι άλλο να σας πω τώρα. Υπάρχουν πολλοί έφηβοι με προβλήματα υγείας. Γενικά υπήρχε μια αύξηση. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, θέλω να το ξέρω γιατί να σου πείσω ότι είμαστε τυχεροί. Έχουμε και πολύ καλούς οδοντιάτρους και στο ιδιωτικό τομέα οδοντιάτροι. Έχουμε πολύ καλούς οδοντικούς συλλόγους που είναι πολύ ενεργητικοί και συμβάλλουν και στην ενημέρωση του κοινού αλλά και στην ενημέρωση των συναδέλφων, των οδοντιάτρων σχετικά με την εκπαίδευσή τους. Είναι συνέχεια σεμινάρια. Και έτσι νομίζω ότι προχωράμε πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Τριήμερο δράσης και ενημέρωσης με στα κέντρα υγείας που προαναφέρατε. Ημέρα Παγκόσμιας Στοματικής Υγείας, έτος Στοματικής Υγείας το 2024. Με όλα όσα μας είπατε, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά να είστε κι εσείς.